Πάρα πολύ το εκμεταλλεύουν οι Έλληνες. Οι Προτεστάντες, οι Πεντηκοστιανοί, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί αυτή τι ετικέτα έχουν. Και άμα δείτε, είδα μέσα στο διαδίκτυο που γράφουν εκ των καρπών αυτών, έχουν βάλει ένα τίτλο και ένα δέντρο. Εκ των καρπών του δέντρου γνώσεστε το τι είναι το δέντρο. Και από κάτω τι έχουν βάλει. Σκάνδαλα κληρικών συνέχεια. Σκάνδαλα κληρικών, το ένα πίσω από το άλλο. Οπότε σου λέει, καταλαβαίνετε τι είναι το δέντρο. Καταλαβαίνετε τι είναι το δέντρο. Σου λέει ότι αυτοί έχουν την αλήθεια. Δίνουμε λοιπόν αφορμή λόγω της υποκρισίας μας, λόγω του ψεύτικου φαίνεστε και του ψεύτικου είναι, δίνουμε αφορμή να κατηγορείται η ίδια η Εκκλησία. Δηλαδή να κατηγορείται η αλήθεια, δηλαδή να κατηγορείται ο ίδιος ο Χριστός μας. Και υπεύθυνοι αυτού του πράγματος είμαστε εμείς. Υπεύθυνοι αυτού του πράγματος είμαστε εμείς προσωπικά. Οι οποίοι δεν έχουμε αξιωθεί αυτό που δείχνουμε να έχει αντίκρισμα εσωτερικό. Θυμάμαι μια φορά όταν είχα πάει στα Ιεροσόλυμα, ήταν η πρώτη μάλλον φορά που είχα πάει στα Ιεροσόλυμα, 17 ετών πρέπει να ήμουν, αν δεν θυμούμε καλά, με κάποια άλλα παιδιά στα Ιεροσόλυμα. Και θυμάμαι μέσα στο καράβι ήταν μια κυρία του Ζολώτα. Ήτανε κάποιες κυρίες οι οποίες βλέπανε οράματα και παίρνανε γραφές αποκαλυπτικές, τότε μια οργάνωση αυτές ήταν, και παίρνανε γραφές αποκαλυπτικές από την Παναγία, από τη σχολή της Παναγίας. Και μέσα στο καράβι ήταν 2.000 άτομα, μέσα πολλά άτομα. Αυτή λοιπόν μιλούσε με τον Χριστό, φορούσε ένα μαντιλάκι, είχε κότσο τα μαλλιά της, μακριά μανίκια, μακριά φουστάνια και το καθεξής. Είχε κομποσκήνια στα χέρια και είπε στον κόσμο, ελάτε εδώ να κάνουμε την παράκληση της Παναγίας, να κάνουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Κάνουμε τρεις μέρες να πάμε στο, πώς το λένε, στα Ιεροσόλυμα τότε. Λοιπόν, και μετά τους μιλούσε συνέχεια για τον Χριστό. Καλά πράγματα έλεγε για τον Χριστό, δεν μπορώ να πω τι έλεγε. Η πλάνη όμως ευρισκόταν πού. Η πλάνη ευρισκόταν στο ότι έπαιρνε αποκαλύψεις και οράματα από την Παναγία. Και όταν λοιπόν της επικαλυπτόταν η Παναγία και έλεγε για τον Άλφα, του λέγε εσύ είσαι εκείνο και θα γίνεις έτσι και θα κάνεις εκείνο και θα κάνεις το άλλο και θα κάνεις το άλλο. Και έγραφε το χέρι του, φανταστείτε. Και ενώ ήταν αγράμματη, ανορθόγραφα τα γραφεμένα. Αλλά το χέρι της πήγαινε, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο γρήγορα και με τι ταχύτητα έγραφε τις αποκαλύψεις της Παναγίας. Και μετά τις διάβαζε τον πατέρα Δαβίδ, τον πατέρα Λεόντιο, για τον Κυρκόστα, τον Κυρμανόλη, μέσα στο καράβι. Κάποια στιγμή λοιπόν, είπα εγώ σε μερικούς ότι αυτή είναι πλάνη. Μην πλησιάζει. Αλλά δεν με άκουγαν. Δεν δίμουνα κιόλας και ποιος να μου δώσει προσοχή. Λοιπόν, και γιατί να σου δώσει και προσοχή. Όταν έβλεπα μια κυρία 60 χρονών, με ευλάβεια και τα λοιπά, να μιλάει για τον Χριστό, να κάνει παρακλήσεις, στα γόνατα όλους τους είχε, όλοι παράκλησαν στα γόνατα της Παναγίας. Λοιπόν, κάποια στιγμή την πλησιάζω κι εγώ και αρχίνησε λοιπόν να λέει και για μένα. Και είπε θα γίνεις εκείνο, θα γίνεις το άλλο, θα γίνεις το άλλο, θα γίνεις το άλλο, θα γίνεις το άλλο, θα ανέβεις ψηλά, θα φτάσεις. Μέχρι και επίσκοπος θα γίνεις μια μέρα, να το θυμάσαι. Έλεγε, 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 έλεγε. Χίλια μίλ και όσοι. Λοιπόν, και ότι είσαι Υιός Θεού και ότι από το στόμα σου την αλήθεια πάντοτε ομολογείς και όσα λέγεις είναι εκ Θεού και μπράβο που είσαι νεαρός, παιδί μου, και Παναγία, να ξέρεις εγώ σε προστατεύω και είμαι δίπλα σου πάντα, ότι του τι μίλεγε η Παναγία προς εμένα μέσω της κυρίες και κυρία φυτά, τα έγραφε κιόλας στο χαρτί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα ακούγαν όλοι, οπότε ακούγοντάς το όλοι μετά είχαν κάποια εκτίμηση και για το πρόσωπό μου. Οπότε, εκείνη την ώρα, αφού είδα ότι είχε φτιάξει ο διάβολος και είχε στήσει μια ωραία παγίδα, γυρίζω και της λέω,
Δηλαδή, εγώ ό,τι λέω είναι εκ Θεού και ό,τι λέω είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε, η Κυρία είναι πλανεμένη. Και όλα αυτά είναι πλάνες του διαβόλου και η Κυρία, όλα αυτά που σας λέει, είναι του Σατανά. Απομακρυνθείτε από το κοντά της γιατί θα σας πλανήσει. Η Εκκλησία τους έχει κατατάξει στις πλάνες. Είναι η πλάνη του Ζολώτα. Καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα στο καράβι εκείνη τη στιγμή. Φώναζε εκείνη, φύγε ιέ διαβόλου. Έτσι είπα και εγώ. Υιός Θεού είμαι ή Υιός διαβόλου τώρα. Τι είμαι, λέω, την αλήθεια ή όχι. Λοιπόν, τελικά χωρίστηκε όπως καταλαβαίνετε το καράβι. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι αυτή μπόρεσε με την τέχνη αυτή να κρατήσει κοντά της, να κρατήσει κοντά της το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι διαφορετικό. Έχω κάτσει με την παρέα μου και πέρα, τρεις μέρες να φτάσουμε, φτάσαμε στο Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, τότε πηγαίναμε. Δεν υπήρχε ο δρόμος άσφαλτος για να πάει κανείς στο Σινά. Υπήρχαν κάτι χωματόδρομοι και τότε στο Αιλάτ μέναμε ή στην παραλία κοιμόμασταν ή κοιμόμασταν, πώς το λένε, σε κάτι τροχόσπιτα που ήταν εκεί πέρα. Ούτε ξενοδοχεία υπήρχε στο Αιλάτ. Τώρα αυτή η ωραία πόλη που υπάρχει δεν υπήρχε. Ήταν ένας κόλπος σκέτος, παραλία και άμωσε, ερήμη. Λοιπόν, και όπως ήμασταν κιόλας και σκοντισμένοι μέσα από τα αυτοκίνητα, γιατί ήταν τα παλιά τα αυτοκίνητα που έβαζαν από παντού, αυτά που είχαμε και παλιά στην Αθήνα που δείχνουν καμιά φορά οι ελληνικές ταινίες, αυτά τα λεωφορεία που είχαν και εκεί κάτω. Λοιπόν, το βράδυ κατάκοπη φτάσαμε εκεί λοιπόν σε ένα τροχόσπιτο, κάποιος το είχε μετατρέψει σε σουβλάκια. Είχε πίτι, σουβλάκια, τέτοια πράγματα. Από αυτά τα σουβλάκια τα. Πώς τα λένε, τα ράδικα, με κάτι κεφτέδες που είναι από χόρτα και τα λοιπά με την πίτα. Λοιπόν, και μαζεύτηκαν όλοι εκεί, λοιπόν, οπότε πήγε και η Κυρία γιατί τρώγανε. Και όλα τα πούλμα που ήμασταν εκεί, της Μυστακίδου ήταν τότε τα πούλμα. Λοιπόν, πήγαμε και εμείς κάτι να πάρουμε από εκεί να φάμε γιατί πεινάγαμε. Οπότε υπήρχε και το κρασάκι, υπήρχε και αυτό. Λοιπόν, η Κυρία είχε αρχίσει και έπινε. Η Κυρία η οραματίστρια, του Ζολώτα. Οπότε ήπιε. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο. Οπότε ανεβαίνει πάνω σε ένα τραπέζι και είχαν βάλει κάτι τραγούδια από αυτά τα αράβικα, τα χανομίστικα, πετάει το μαντήρι και να αρχίσει πάνω στο τραπέζι να χορεύει το χορό της χιλιάς. Λέω Θεέ μου, εγώ κάνω το σταυρό μου όλη την είδα, λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι την συσκέπασες. Συσκέπασες με το διάβολο. Συσκέπασες το διάβολο. Και αυτομάτως από την άλλη μέρα η Κυρία τι είχε μείνει μόνη της. Είχε μείνει μόνη της η Κυρία. Δεν την πλησίαζε την άλλη μέρα κανείς. Λοιπόν, γιατί όλοι αυτοί που πηγαίναν τότε και ιδιαίτερα γίνανε χρόνια στη Ιερουσαλήμ ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Δεν πηγαίνω όπως και τώρα πάνε και λέει κάποιος σας πάω για τουρισμό να δω πως είναι τα Ιεροσόλυμα. Τότε όποιος πήγαινε μάζε με λίγα χρηματάκια και πήγαινε από Ερυσέβη και από Πόθο. Να προσκυνήσει τον τάφο του Χριστού. Δεν πήγαινε που πάει τώρα ένα κουρατζιερόπλιο και λέει σταματήσω να δούμε λίγο και τα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνει υποκρισία. Και αυτή είναι η υποκρισία. Δεν υπάρχει εσωτερικό αντίκρισμα. Εάν ήταν όλο αυτό αληθινό, θα υπήρχε εσωτερικό αντίκρισμα. Κάποια στιγμή λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα εσωτερικό κενό. Και γι' αυτό όλος αυτός ο πύργος που είχε στηθεί κατέφυγε. Αλλά έτσι καταπίπτηκε ο άνθρωπος. Έτσι καταπίπτηκε ο άνθρωπος. Όταν άλλο είναι προς τα έξω και άλλο είναι μέσα. Κλείνοντας λοιπόν εκείνο που θα ήθελα, επειδή είναι σοβαρό αμάρτημα υποκρισία, η οποία μαστίζει ιδιαίτερα το χώρο το δικό μας, τον μαστίζει, είναι μάστιγα μέσα στο χώρο τον δικό μας, στον εκκλησιαστικό χώρο,
ενώ θα πρέπει να ήμασταν οι αληθινοί, ενώ θα πρέπει να ήμασταν οι πραγματικοί, μαστιζόμεθα από την υποκρισία. Θα πρέπει λοιπόν για να διώξουμε την υποκρισία, το αντίθετο είναι να αποκτήσουμε αυτό που φαίνεται και δείχνουμε προς τα έξω, να το αποκτήσουμε και εσωτερικά. Τις αρετές που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε, που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω, να τις αποκτήσουμε εσωτερικά. Και ό,τι κάνουμε να είναι όχι προς δόξα δική μας, αλλά να είναι προς δόξα του Θεού. Προς δόξα του Θεού. Διότι ο υποκριτής εργάζεται προς δόξα με δική του. Θέλει αυτός να έλκει τα μάτια του μάλλον. Να μην δείχνει το Θεό. Θέλει ο ίδιος να κοιτάνε τον ίδιο σαν Θεό. Και γι' αυτό και πολλάζεται και χάνει την ψυχή του. Ας αποκτήσουμε λοιπόν αρετές, ώστε όταν αυτές οι αρετές φανούν προς τα έξω, να έχουν αντίκρισμα. Και ο άνθρωπος να δοξάζει όχι εμάς, αλλά να δοξάζει το Θεό και Πατέρα μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησουν και σώσουν ημάς. Αμήν.